Ο τίτλος είναι «Οι πρακτικές για την, που θα αυξήσουν την ενεργειακή βιωσιμότητα, που αυξάνουν την ενεργειακή βιωσιμότητα σε ένα σύστημα μετρό». Ευχαριστούμε καταρχήν την εταιρεία μας που μας έδωσε την δυνατότητα να έρθουμε να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Το μετρό είναι ένα έργο πολύπλοκο και multidisciplinary, να το πούμε, που ξεκινάει από το να σκάβει κάποιος σύραγγες κάτω από κτίρια μέσα στην πόλη, να φτιάχνει μεγάλους σταθμούς, να βάζει τρένα τα οποία κινούν υπολογιστές και υπολογιστικά συστήματα, να εγκαθιστά δεκάδες από ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα υπογείως και να τα διαχειρίζεται αυτά με σκοπό να μεταφέρει επιβάτες. Μία γενική περίληψη της παρουσίασης είναι ότι θα κάνουμε κάποιες αναφορές στον πράσινο χαρακτήρα των μεταφορών ενός συστήματος μετρό, που εξορισμού το μετρό είναι αυτό το πράγμα. Θα αναφερθούμε στα διάφορα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα του μετρό τα οποία καταναλώνουν ενέργεια, τα ποσοστά της ενέργειας και πώς αυτή κατανέμεται και μετά τι κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτήν την ενέργεια. Και παρόλο που κάποιοι προλαλήσαντες ανέφεραν ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές έχουν πολύ μικρό ποσοστό στους ρήπους που παράγονται, παρόλα αυτά, εμείς προσπαθούμε να τους κάνουμε ακόμα μικρότερους. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναφερθούμε και σε κάτι το οποίο είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος της ΑΣΡΕ, που είναι τα συστήματα αερισμού και κλιματισμού. Εδώ είναι ένας χάρτης του μετρό της Αθήνας, έτσι πολύ σύντομα, όπου φαίνονται οι διάφορες γραμμές μετρό στην Αθήνα. Η κόκκινη και η μπλε είναι σε λειτουργία και η πράσινη βέβαια. Το κομμάτι της μπλε γραμμής από το Χαϊδάρι μέχρι τον Πειραιά είναι σε κατασκευή αυτή τη στιγμή και σε 2 χρόνια περίπου ένα κομμάτι αυτού τουλάχιστον θα μπει σε λειτουργία. Επίσης βλέπουμε εδώ μια καινούρια γραμμή η οποία είναι σε μελέτη, μελετάται και αν βρεθούν και τα κονδύλια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή της. Σε έναν πίνακα έχουμε περάσει από στην ουσία 3 φάσεις έργων μέχρι τώρα. Το πρώτο έργο μπήκε σε λειτουργία το 2000 περίπου, με περίπου 18 χιλιόμετρα και 19 σταθμούς μετρό. Το δεύτερο ήταν η πρώτη φάση των επεκτάσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μερικά χιλιόμετρα, μερική σταθμή ακόμα. Πριν από 2 χρόνια ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση των επεκτάσεων και αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε την τρίτη φάση των επεκτάσεων, που είναι η επέκταση προς τον Πειραιά. Το σύνολο των υπογείων γραμμών είναι 46 χιλιόμετρα περίπου, με 46 σταθμούς. Αυτά κοστίζουν περίπου 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εξυπηρετούν 1 εκατομμύριο επιβάτες ημερησίως. Βγάζουν περίπου 200.000 αυτοκίνητα την ημέρα από τους δρόμους της Αθήνας. Και αυτό μεταφράζεται σε 850 περίπου τόνους διοξίδιο του άνθρακος που βγαίνει από την ατμόσφαιρα, που δεν εκλείεται στην ατμόσφαιρα καθημερινά, που είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Ένα πιο λεπτομέρες παράδειγμα, αν πάρουμε τους 36 υπόγειους σταθμούς που είναι σε λειτουργία αυτή τη στιγμή, χωρίς τους σταθμούς που πηγαίνουν προς το αεροδρόμιο, αυτοί εξυπηρετούν 870.000 επιβάτες την ημέρα, που βγάζουν από το δρόμο 171.000 αυτοκίνητα, που μεταφράζεται σε περίπου 3 εκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα λιγότερα την ημέρα, σε μέγεθος ενέργειας είναι περίπου 30 μεγαβατόρες και αυτό μεταφράζεται σε 780 περίπου τόνους καθημερινά λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της πόλης, που είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για την ποιότητα της ζωής στην Αθήνα. Επίσης, σε ετήσια βάση, το ότι κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα έχει σαν αποτέλεσμα περίπου 230 λιγότερα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, γλιτώνουμε 3 θανάτους το χρόνο και 13 βαριά τραυματίες και αρκετά περισσότερους βέβαια ελαφρά τραυματίες, αλλά αυτούς δεν τους αναφέρουμε. Ένα πάρα πολύ σημαντικό νούμερο είναι αυτή η γραμμή εδώ, η οποία τι λέει, ότι αν ένας πολίτης πάρει το μετρό για να πάει στη δουλειά του αντί να πάρει το αυτοκίνητό του, καταναλώνει περίπου το 1/16 της ενέργειας που θα κατανάλωνε αν πάρει το αυτοκίνητό του. Αυτό από μόνο του
είναι μία ένδειξη ότι το μετρό είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι χαρακτηρίζει τις πράσινες μεταφορές. Επειδή όμως το μετρό καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα από λιγνίτες και αυτά τις πρώτες ύλες δεν είναι όσο καθαρό θα μπορούσε να είναι, αυτό γλιτώνει περίπου ένα ταξίδι με το μετρό αντί για το αυτοκίνητό του, γλιτώνει περίπου το 1 τέταρτο, έχουμε περίπου το 1 τέταρτο των ρήπων. Υπάρχουν 50 ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα σε ένα δίκτυο μετρό, πάρα πολλά, τα οποία όλα καταναλώνουν ενέργεια 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Υπάρχουν μηχανολογικά συστήματα, τα πιο βαριά από αυτά είναι ο αερισμός των σειράγκων, το HVAC, κλιματισμός, σκάλες, ασανσέρ, αντλίες κλπ. Στα πιο καινούργια μετρό έχουμε και κάποιες θύρες επί των αποβαθρών των σειρμών που ανοίγουν μαζί με τις θύρες των σειρμών και στην ουσία κλείνουν τις αποβάθες και τις κάνουν σαν ένα μικρό σαλόνι, ας το πούμε, όπου όμως αυτό δίνει μια δυνατότητα, κάνει πολύ πιο εύκολο τη δυνατότητα να κλιματιστούν. Επίσης υπάρχουν πολλά ηλεκτρολογικά συστήματα που παρέχουν ισχύ είτε για την κίνηση των τρένων, παίρνουν μέση τάση και την κατεβάζουν παρακάτω για τη διανομή, γιώσεις, φωτισμοί κλπ. Και υπάρχει και μια μεγάλη σειρά από ηλεκτρολογικά συστήματα ασθενών ρευμάτων, τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του μετρό, από τηλέφωνα, κάμερες, μεγάφωνα, μετάδοση δεδομένων κλπ. Είναι πάρα πολλά όλα αυτά τα συστήματα και καταναλώνουν ενέργεια. Από αυτά τα 50 συστήματα, τα 6 από αυτά καταναλώνουν περίπου το 95% από το σύνολο της κατανάλωσης της ενέργειας, που σε ετήσια βάση για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό είναι περίπου 230 γιγαβατόρες το χρόνο. Και μπορεί κάποιος να πει ότι είναι σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, είναι τα κτηριακά συστήματα όπως ο αερισμός, ο κλιματισμός, οι αντλίες κλπ. Είναι αυτά που έχουν να κάνουν με την κίνηση των τρένων και όσα οι καταναλώσεις που είναι στα αμαξοστάσια που κάνουν τη συντήρηση των σειρμών, που και εκεί καταναλώνεται μια σημαντική ποσότητα ενέργειας. Η κατανομή αυτών της ενεργειακής κατανάλωσης είναι ότι το μεγαλύτερο από όλα, που είναι αυτό το μπλε, είναι η ενέργεια που δαπανάται για την κίνηση των τρένων. Το επόμενο μεγαλύτερο είναι ο αερισμός και ο κλιματισμός. Τα υπόλοιπα είναι οι σκάλες, ασανσέρ και λοιπά συστήματα. Ο φωτισμός είναι επίσης ένα σημαντικό ποσοστό. Οπότε ο σκοπός μας είναι στο να μειώσουμε κατά το δυνατόν πρώτα τα μεγαλύτερα, αυτά που έχουν να κάνουν με το μεγαλύτερο ποσοστό της καταναλυσκόμενης ενέργειας, ξεκινώντας από τα τρένα. Θα τα πάρουμε λοιπόν στη σειρά αυτά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για κάθε ένα από αυτά, έτσι ώστε να μειωθεί ακόμα περισσότερο η κατανάλωση του μετρό και έτσι αντί να είναι το 1 16 της ενέργειας σε σχέση με ένα αυτοκίνητο, να γίνει ακόμα καλύτερο, να γίνει το 1 20 ή το 1 25. Πάμε λοιπόν στο πρώτο σύστημα που κινεί τα τρένα. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι ότι ένα τρένο έχει περίπου 1000 επιβάτες, 75 κιλά ο επιβάτης, το τρένο το ίδιο είναι γύρω στους 180 τόνους βάρος, σύνολο επιβάτες και τρένο 250 τόνοι περίπου. Για να πάει λοιπόν αυτό το τρένο με μια επιτάχυνση περίπου 1,1 μέτρα σε κον τετράγωνο και μέγιστη ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα, σε κλίσεις που μπορεί να είναι μέχρι 4% και με το σύστημά του που είναι συνεχούς ρεύματος 750 βολτ DC, χρειάζεται περίπου κάθε τρένο 2,7 MW, δηλαδή οι κινητήρες του είναι διαστασιολογημένοι περίπου σε αυτό το νούμερο. Στα 6 βαγόνια του τρένου, τα 4 έχουν κινητήρες που το οθούν ή το φρενάρουν. Είναι 4 μοτέρ σε κάθε βαγόνι από 170 kW το καθένα και αυτό με τη σειρά του στη γραμμή του μετρό απάνω μεταφράζεται σε περίπου ανά 1,5 χιλιόμετρο έναν υποσταθμό της τάξης των 3,2 MW. Για να μειώσουμε λοιπόν αυτήν την ενέργεια κάνουμε διάφορα πράγματα. Το πρώτο που κάνουμε, που γίνεται κατά κόρον σε όλα τα μετρό του κόσμου και σε εμάς εδώ στην Αθήνα, είναι το ότι όταν ένα τρένο φρενάρει, οι κινητήρες του γίνονται γεννήτριες και αναγεννούν ρεύμα το οποίο τροφοδοτεί την ηλεκτροφόρο ράβδο που είναι στο πλάι των κανονικών τροχιών του τρένου και αν κάποιο άλλο τρένο είναι στην περιοχή εκείνη πηγαίνει ηλεκτρολογικά με το αντίστροφο της απόστασης
λόγω της αντίστασης, της ηλεκτρολογικής αντίστασης, τότε παίρνει αυτή την ενέργεια και τη χρησιμοποιεί. Αυτό τυπικά έχει μία μείωση της καταναλυσκόμενης ενέργειας γύρω στο 15%, αλλά όσο πιο πυκνά είναι τα τρένα, τόσο μεγαλώνει αυτό το νούμερο, φτάνει περίπου μέχρι το 25%. Ένα άλλο πράγμα που κάνουμε είναι όταν κατασκευάζουμε τις σύραγγες, τους δίνουμε όπου μπορούμε μία κλίση, έτσι ώστε όταν ένα τρένο φεύγει από ένα σταθμό να είναι σε κατηφόρα και έτσι η βαρύτητα να βοηθάει το τρένο να επιταχύνει, και όταν το τρένο φτάνει στον επόμενο σταθμό, η βαρύτητα να το βοηθάει να επιβραδύνει. Αυτό λοιπόν μας δίνει μια πρόσθετη μείωση της τάξης του 5, 6, 7, 8%. Και αν κάποιος βάλει τα νούμερα και τα οικονομικά κάτω, το βαθύτερο έχει στην κατασκευή του ένα μεγαλύτερο κόστος, όσο βαθύτερα πηγαίνεις, διότι υπάρχουν κάποια φρέατα σε κάποια σημεία τα οποία θα είναι βαθύτερα, και στα δε βαθύτερα σημεία μαζεύονται και τα νερά, οπότε χρειάζονται αντλιοστάσια. Αν όλα αυτά τα βάλουμε μαζί, βρίσκουμε μια βέλτιστη κλίση της τάξης του 2,5% περίπου για τις σύραγγες. Το δε συνολικό κόστος το παραπάνω που πληρώνουμε αποσβαίνεται σε περίπου 15 χρόνια. Αυτό λοιπόν το κάνουμε όπου μπορούμε, όπου είναι δυνατόν. Άλλα πράγματα που κάνουμε είναι ότι αφήνουμε πολλές φορές τα τρένα να κινούνται χωρίς να, εντός εισαγωγικών, πατάει γκάζι ο οδηγός, δηλαδή χωρίς να καταναλώνουν ενέργεια, αφού επιταχύνουν. Έχοντας όμως κάποια επιβράδυνση, δεχόμαστε 5 δευτερόλεπτα καθυστέρηση ένα χιλιόμετρο. Αυτό μας δίνει γύρω στο 10% περίπου εξοικονόμηση ενέργειας. Ή όπως επίσης ορισμένες φορές επιλέγουμε να βάλουμε έναν κόφτη, είναι και λέξη που χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό, στα αμπέρ τα οποία περνάνε από τα μοτέρ που κινούν τα τρένα. Χαμηλώνουμε δηλαδή τα αμπέρ ένα 15-20% και αυτό μας μειώνει την επιτάχυνση, μας καθυστερεί περισσότερο, αλλά μας δίνει και μία γύρω στο 10% επίσης εξοικονόμηση ενέργειας. Κάτι που γίνεται τώρα στα πιο μοντέρνα μετρό είναι ότι προσπαθούμε, επειδή τα τρένα όλα κινούνται από ένα κέντρο ελέγχου με υπολογιστές που γνωρίζουν που είναι το κάθε τρένο, στα δε πιο καινούργια συστήματα αυτή η γνώση από το κεντρικό σύστημα είναι σε επίπεδο περίπου ενός μέτρου, δηλαδή ανά πάσα στιγμή ή ανά ένα δευτερόλεπτο γνωρίζει το σύστημα που βρίσκεται ακριβώς κάθε τρένο, τι ταχύτητα έχει, τι επιτάχυνση έχει, τι χαρακτηριστικά έχει κλπ. Και ένα κεντρικό σύστημα συντονίζει όλα αυτά ώστε να είναι ενεργειακά αποδοτικό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο στην απλούστερη μορφή του προσπαθούμε, όταν ένα τρένο φρενάρει για να σταματήσει ένα σταθμό, ένα άλλο τρένο στην περιοχή εκείνη να επιταχύνει και να πάρει το ρεύμα του τρένου που φρενάρει. Αυτό λοιπόν δίνει περίπου ένα πρόσθετο της τάξης του 10-15% πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλουμε, ξεπερνάνε το 35%, δεν πάνε προσθετικά βέβαια. Ιδιαίτερα στα ηλεκτρολογικά συστήματα υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ όλων αυτών των δράσεων. Αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντική η μείωση της ενέργειας η οποία καταναλώνεται. Όσον αφορά το αντικείμενο της ΑΣΡΑΕ, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι όταν ένα τρένο δεν χρησιμοποιεί, όταν μάλλον ένα τρένο φρενάρει και ένα μέρος ενέργειάς του χρησιμοποιείται, okay, το υπόλοιπο τι γίνεται, γίνεται θερμότητα, πηγαίνει δηλαδή σε κάποιες αντιστάσεις που είναι πάνω στα τρένα, οι οποίες πυρακτώνονται σε περίπου 400 βαθμούς και αποδίδεται ως θερμότητα μέσα στις σύραγγες και στους σταθμούς. Και αυτό αυξάνει πάρα πολύ τις θερμοκρασίες των σειράγων και των σταθμών και είναι ένα από τα σημαντικά τεχνικά θέματα τα οποία καλούνται να επιλύσουν οι μηχανικοί του μετρό που ασχολούνται με τα αντίστοιχα συστήματα. Εκτός από αυτά, στα νέα έργα που γίνονται και παγκοσμίως αλλά και εάν προχωρήσουμε σε αυτή τη νέα γραμμή 4 του μετρό στην Αθήνα, θα κάνουμε και μερικά πράγματα ακόμα για την περαιτέρω μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης από την κίνηση των τρένων, που είναι το ότι όποια ενέργεια δεν καταναλώνεται, όταν φρενάρει ένα τρένο και δίνει πίσω την ενέργειά του, όση ενέργεια δεν χρησιμοποιείται από άλλα τρένα, να την παίρνουμε με κάποιο τρόπο και να την γυρνάμε πίσω στο δίκτυο της ΔΕΗ, η οποία μας δίνει πρωτογενώς το ρεύμα. Έτσι να μας δίνει 5, να δίνουμε πίσω 1 και να υπάρχει πάντα μια ισορροπία, ας πούμε, μεταξύ αυτών των δύο. Αυτό μας δίνει ένα πρόσθετο σημαντικό ποσοστό, είναι της τάξης του 8%. Μπορεί να φτάσει μέχρι 10. Μία άλλη νέα τεχνολογία έρχεται από τους λεγόμενους υπερπυκνωτές. Οι υπερπυκνωτές είναι κάτι σαν πάρα πολύ γρήγορες μπαταρίες, που όταν ένα τρένο φρενάρει, φορτώνει αυτούς τους υπερπυκνωτές με ενέργεια
Και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ξαναξεκινάει για να φύγει, οι πυκνωτές αυτοί δίνουν αυτή την ενέργεια. Μπορεί να είναι της τάξης του 20-25% ή ακόμα και 30% μερικές φορές. Αυτό έχει εφαρμόζεται ευρέως στα τραμ, όπου πλέον δεν χρειάζεται να έχει το τραμ ένα αέριο αγωγό κυκλοφορίας. Μπορεί μόνο στις στάσεις του τραμ να έχει ένα ηλεκτρόδιο, να φορτίζουν εκεί κατά τη διάρκεια της στάσης του τραμ για να μπουν και να βγουν οι επιβάτες αυτούς τους υπερπυκνωτές, και μέχρι να πάει στην επόμενη στάση η ενέργεια αυτή είναι αρκετή για να κάνει τη δουλειά του. Εμείς είχαμε ξεκινήσει σαν Αττικό Μέτρο ένα τέτοιο έργο να το κατασκευάσουμε, αλλά δυστυχώς το σταμάτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας για περιβαλλοντικούς λόγους. Ήταν η επέκταση του τραμ από το Σύνταγμα στην Οδό Πανεπιστημίου και μέχρι την πλατεία Αιγύπτου στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Βέβαια, οι κούτες με τις μελέτες και τα σχέδια και τις προδιαγραφές υπάρχουν, αν κάποια στιγμή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να προχωρήσει αυτό το έργο. Τέλος, μια πάρα πολύ μοντέρνα μέθοδος, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, είναι σε πειραματικό επίπεδο, αλλά και αυτή είναι πολλά υποσχόμενη, είναι ακριβώς, βασίζεται στο ότι γνωρίζουμε πλέον από τα συστήματα σηματοδότησης του τρένου τα ακριβή κινηματικά χαρακτηριστικά του ανά πάσα στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο δηλαδή. Ξέρουμε κάθε τρένο, επιταχύνει, επιβραδύνει, πόσο, τι ταχύτητα έχει κλπ. Με αυτόν τον τρόπο περνάμε αυτή την πληροφορία στα συστήματα παροχής ισχύως των τρένων και έχουμε αυτό το λεγόμενο communication based voltage control, δηλαδή ρεγουλάρουμε το επίπεδο ακριβώς της παροχής ισχύως, τα volt παροχής ισχύως της κίνησης των τρένων, δηλαδή που οι υποσταθμοί δίνουν στα τρένα, έτσι ώστε να παίρνουν ακριβώς όσο χρειάζονται. Αυτό λοιπόν, χαμηλώνοντας το βολτάζ, μειώνονται και οι απώλειες, οι θερμικές απώλειες, και υπάρχει μια περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία δεν είναι ποσοτικοποιημένη προς το παρόν. Είναι ένα σχετικά μικρό νούμερο, αλλά και αυτό προστίθεται σε όλα τα προηγούμενα. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στο να έχουμε μια μείωση τελικά της κίνησης, της ενέργειας που πάει για την κίνηση των σειρμών, που είναι και η μεγαλύτερη από όλες, η οποία είναι της τάξης του 50% ή ακόμα και παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεμπλέκουμε με το κομμάτι της έλξης των σειρμών. Τώρα πάμε στον αερισμό των σειράγων. Εδώ βλέπουμε ένα τρένο που κινείται μέσα σε μια σύραγγα. Βλέπουμε πώς μπαίνει και βγαίνει ο αέρας μέσα από τα διάφορα φρέατα και τους σταθμούς. Αυτό γίνεται συνέχεια όταν ένα τρένο κινείται από τον ένα σταθμό στον άλλον. Ξαναδούμε μισό λεπτό. Καθώς κινείται ένα τρένο, φτάνει σε ένα σταθμό και είναι σταματημένο. Καθώς ξεκινάει, μπαίνει αέρας, αναρροφάται μέσα από τα διάφορα φρέατα του σταθμού, βγαίνει από το ενδιάμεσο φρέα και μετά, όταν προχωράει μετά το ενδιάμεσο φρέα, αναρροφάει αέρα από το ενδιάμεσο φρέα και φεύγει από τον επόμενο σταθμό. Και αυτό γίνεται συνέχεια και παντού. Αν συγκρίνουμε αυτό με τη βεβαιασμένη κυκλοφορία αερισμού στις σύραγγες, που θα γινόταν εάν οι ανεμιστήρες αυτοί και πιθανά ανεμιστήρες εδώ στο κέντρο δούλευαν συνέχεια, όπως είναι στο βασικό κομμάτι του μετρό, το κομμάτι από τα Σεπόλια μέχρι τη Δάφνη και από την Εθνική Άμυνα μέχρι το Μοναστηράκι, η κίνηση αυτή του σειρμού, η οποία με το φαινόμενο του εμβόλου, το λεγόμενο piston effect, αερίζει τις σύραγγες, μας δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση στην κατανάλωση της ενέργειας της τάξης του 85%, που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε επίσης δύο κουβέντες στο ότι οι ανεμιστήρες στους σταθμούς προσπαθούμε, τους μελετάμε να είναι, να έχουν αναστρέψιμη ροή, δηλαδή μπορούν να παρέχουν αέρα ή να απάγουν αέρα, και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να στείλουμε τον αέρα από τον ένα σταθμό προς τα εκεί, άρα σε περίπτωση φωτιάς σε ένα τρένο, ας πούμε, σε αυτή τη θέση, οι επιβάτες θα φύγουν προς τον καθαρό αέρα και ο καπνός θα πάει προς την άλλη κατεύθυνση. Ή μπορεί να γίνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτό έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο που έχει να κάνει με τη φωτιά και τη διασπορά του καπνού σε σύραγγες και σταθμούς και πώς αυτό αντιμετωπίζεται με το βέλτιστο τρόπο. Αλλά ενεργειακά αυτή η μέθοδος, όπως είπα, έχει πάρα πολύ μεγάλη μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με τη βεβαιασμένη κυκλοφορία. Τα μεγέθη των ανεμιστήρων που χρησιμοποιούνται είναι πάρα πολύ μεγάλα. Κάθε σταθμός έχει 4 ανεμιστήρες των 80 ή 100 κυβικών στον κάθε σταθμό. Οπότε αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση, ας πούμε, φωτιά σε ένα σταθμό, έχουμε μια δυνατότητα απαγωγής της τάξης των πάνω από 300 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, που είναι πολύ μεγάλα νούμερα, αλλά αυτά απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η ασφαλής εκένωση των επιβατών σε μια τέτοια περίπτωση.
Τώρα, όσον αφορά την ενεργειακή βιωσιμότητα, κάνουμε και ό,τι μπορούμε σε άλλους τομείς. Προσπαθούμε, έχουμε ένα πρόγραμμα τώρα να αρχίσουμε να αλλάζουμε όλα τα φωτιστικά που είναι μέσα στους σταθμούς του μετρό, που είναι πάνω από 50.000 μέχρι σήμερα, να τα αλλάξουμε με φωτιστικά LED. Αυτά έχουν πολύ χαμηλότερη κατανάλωση, τη μισή και ένα τρίτο, αρκετά χαμηλότερη κατανάλωση, αλλά επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουν περίπου τρεις φορές και παραπάνω τη ζωή των άλλων φωτιστικών, το οποίο για μας είναι κρίσιμο, διότι για να αλλάξει ένα φωτιστικό που είναι μέσα στη σύραγγα, ας πούμε, ή σε ένα σταθμό, στους χώρους του κοινού, πρέπει να το κάνεις αυτό μέσα στη νύχτα, δηλαδή από τις 12.30 μέχρι τις 4.30 το πρωί. Αυτό αυξάνει πάρα πολύ το κόστος. Οπότε το να αλλάξουμε όλα μας τα φωτιστικά σε LED είναι κάτι που θα μας βοηθήσει πολύ από πολλές πλευρές. Επίσης, όλες οι σκάλες τώρα είναι προγραμματισμένες, οι περισσότερες μάλλον, όχι όλες ακόμα, να σταματάνε αν δεν έχουν επιβάτες σε αρκετούς σταθμούς. Αυτό δίνει μια σημαντική μείωση της ενέργειας για τις σκάλες. Ηλεκτρολογικά, με κάποιες συστοιχίες πυκνωτών που ονομάζεται, είναι μια ηλεκτρολογική ορολογία, έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά φορτία, μπορεί να μειωθεί σε ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 5, 6, 7%, 8% ίσως, η συνολική κατανάλωση της ενέργειας, αλλάζοντας, κάνοντας, παίζοντας με την ενέργεια όσον αφορά τις φάσεις τους και με τη χρήση κάποιων πολύ μεγάλων πυκνωτών πάλι. Επίσης, τα συστήματα σκάντα, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, τα οποία ελέγχουν κλιματισμούς, αερισμούς, φωτισμούς κλπ, όσο πιο σωστά στημένα είναι, και αυτά συμβάλλουν στην μείωση της ενέργειας. Μια άλλη ιδέα είναι αυτό που θέλουμε σε καινούργια μαξοστάσια, να βάλουμε φωτοβολταϊκά πανέλα πάνω στα μαξοστάσια στις οροφές τους, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα εμβατά που έχουμε. Πηγαίνοντας στις νέες τεχνολογίες, υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέρουσες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, μία είναι ότι σε ένα διάδρομο ή σε ένα χώρο του μετρό βάζουμε πλακάκια στο πάτωμα, τα οποία από κάτω έχουν κάποιες πιεζοηλεκτρικές διατάξεις, οπότε όταν πατάει πάνω ένας επιβάτης βγάζουν ένα μικρό δυναμικό, βγάζουν δηλαδή λίγο ρεύμα, που για έναν επιβάτη ή για δύο ή για πέντε δεν είναι τίποτα, αλλά όταν περνάνε χιλιάδες επιβάτες από εκατοντάδες από αυτά τα πλακάκια από πάνω, μπορεί να φορτίζεται μια μπαταρία και τη νύχτα, ας το πούμε, να φωτίσεις το εξωτερικό του σταθμού χωρίς να καταναλώνεις πρόσθετη ενέργεια. Επίσης, στο κομμάτι της συντήρησης, επειδή και η συντήρηση στα μαξοστάσια είναι μια δουλειά η οποία καταναλώνει αρκετή ενέργεια, προσπαθούμε σιγά σιγά να πάμε στην συντήρηση με βάση την πραγματική κατάσταση των μηχανημάτων, το λεγόμενο condition based maintenance, δηλαδή επειδή σήμερα όλα τα μηχανήματα έχουν sensors, οι οποίοι μπορούν να μας πούνε για την κατάσταση του μηχανήματος, κατά πόσο υπερθερμαίνεται ή κατά πόσο έχει παραπάνω δονήσεις από ό,τι πρέπει κλπ. Αυτό μπορεί να μας δώσει μια πραγματική εικόνα για κάποια από τα συστήματα πάνω στα τρένα κυρίως, τα οποία πρέπει να συντηρηθούν, και για παράδειγμα αν είναι να αλλάξουμε τα ρουλεμάν στους τροχούς ενός σειρμού κάθε 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα, και το κάνουμε αυτό 1,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα, επειδή βλέπουμε ότι από τους σένσορες δεν υπάρχουν υπερβολικές δονήσεις ή υπερθερμάνσεις ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι κάτι που επίσης μας εξοικονομεί ενέργεια. Κάνουμε λοιπόν αυτό που θα λέγαμε ότι μπορούμε για να κυριολεκτικά να βγάλουμε από τη μύγα ξύγκι, όπως λέμε, για να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την ενέργεια, το οποίο βέβαια έχει και ένα σημαντικό οικονομικό κομμάτι. Οι εταιρείες λειτουργίας έχουν ένα μεγάλο κόστος, το οποίο προσπαθούν να μειώσουν. Τώρα, μια και βρισκόμαστε σε συνέδριο της Άστρα, να πούμε μερικά πράγματα για τον κλιματισμό στο μετρό. Τι μπορούμε να κλιματίσουμε σε ένα μετρό, τους σταθμούς ή τα τρένα. Να πούμε εδώ ότι όταν κλιματίζει κάποιος στο μετρό, προφανώς το κάνει πιο ελκυστικό στο να έρθουν περισσότεροι επιβάτες. Να θυμηθούμε ότι μόνο 22% των πολιτών αφήνουν το αυτοκίνητό τους για να πάρουν το μετρό. Υπάρχει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πολιτών που δεν το χρησιμοποιούν το μετρό, πολλοί από τους οποίους θα μπορούσαν να το χρησιμοποιούν. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι γενικότερο. Έχουμε καταλήξει σε δύο συνειδητές επιλογές. Η μία είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα κλιματίζουμε τους σταθμούς. Ο λόγος είναι ότι πρώτον οι επιβάτες μένουν για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα στους σταθμούς. Τα ψυκτικά φορτία σε έναν σταθμό του μετρό είναι πολύ υψηλά. Ένα τυπικό σταθμό έχει γύρω στα 800 kW περίπου.
για μειώσεις θερμοκρασίας που είναι της τάξης των 8 βαθμών κάτω από την ατμοσφαιρική θερμοκρασία, ενώ σε μεγάλους σταθμούς όπως ας πούμε στο Σύνταγμα ανεβαίνει σε μεγαβάτ, 2,5-2,7 μεγαβάτ. Τώρα, αυτός είναι ένας λόγος, αλλά αυτό συναρτάται επίσης με το γεγονός ότι όταν ένα τρένο μπαίνει σε ένα σταθμό και μετά βγαίνει από αυτό το σταθμό, τεράστιες μάζες αέρα μπαίνουν και βγαίνουν από το σταθμό, που είναι της τάξης των 2.000-3.000 κυβικών μέτρων. Οπότε το να κλιματίσουμε, ας πούμε, μια αποβάθρα με τους επιβάτες, έρχεται το τρένο και φυσάει τον κλιματισμό και τον διασπείρει, τον παίρνει, τον βάζει, τον στέλνει πίσω στην ατμόσφαιρα, ρουφάει αέρα μέσα από την ατμόσφαιρα ή πάει, χάνεται στις σύραγγες. Οπότε, κατά τρόπο την να είναι χαμένος κλιματισμός και χαμένη ενέργεια που κάθε άλλο παρά πράσινη ή βιώσιμη είναι. Αυτός λοιπόν είναι και ο σημαντικότερος λόγος που δεν πηγαίνουμε προς το παρόν στον κλιματισμό των σταθμών. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι με αυτή την θερμότητα που πρέπει να πετάξουμε κάπου για να κλιματίσουμε τους σταθμούς μας. Οπότε αυτή η θερμότητα, να σκεφτούμε ότι να βγει από ένα φρέαρ αερισμού, ας το πούμε, που είναι κάτω από μια πολυκατοικία και να πετάμε 800 κιλοβάτ θερμότητα σε αυτήν την πολυκατοικία. Δεν είναι και το καλύτερο πράγμα προφανώς. Ειδικά για το σταθμό του Συντάγματος που είχαμε κάνει λεπτομερείς μελέτες κάποια εποχή για να βάλουμε κλιματισμό, είχαμε φτάσει στο να κάνουμε μέχρι και τρισδιάστατες προσομοιώσεις της θερμικής, ας το πούμε, του θερμικού φαινομένου γύρω από την απαγωγή στο επίπεδο της οδού, και είχαμε βρει ότι αυτό θα ξέρανε σε μια περιοχή τα δέντρα του Εθνικού Κήπου, το οποίο βέβαια δεν το ήθελε κανένας. Αυτό ήταν λοιπόν ένας ειδικός λόγος που θα πετάμε τη θερμότητα αυτή, και έτσι ένας λόγος ακόμα που δεν μπορούμε να βάλουμε κλιματισμούς στους σεισμούς. Επίσης, προφανώς, έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος ο κλιματισμός των σεισμών. Να πούμε εδώ ενδεικτικά ότι στο Hong Kong, πριν βάλουν αυτές τις λεγόμενες θύρες επί των αποβαθρών που απομονώνουν τα τρένα από τις αποβάθρες, δαπανούσαν περισσότερο ρεύμα για τον κλιματισμό παρά για την κίνηση των τρένων. Ήταν τεράστια λοιπόν τα νούμερα και αντίστοιχα το λειτουργικό κόστος. Να πούμε όμως ότι σε όλους τους σταθμούς μέσα υπάρχουν 200 έως 300 τετραγωνικά μέτρα σε κάθε σταθμό για να μπει κλιματισμός, εάν κάποτε αποφασιστεί να μπει αυτός ο κλιματισμός. Και όχι μόνο αυτά τα 300 τετραγωνικά μέτρα, υπάρχουν όλα τα φρέατα, οι οδεύσεις του εξοπλισμού, η επάρκεια ισχύως, η επάρκεια των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, έτσι ώστε αν κάποιος θέλει να βάλει κλιματισμό, μπορεί να βάλει τα μηχανήματα του κλιματισμού, να πατήσει το κουμπί και να έχει κλιματισμό την άλλη μέρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει εκτεταμένες εργασίες σε αεραγωγούς ή οτιδήποτε άλλο. Να πούμε ότι σε κάθε σταθμό όμως οι χώροι του προσωπικού και οι χώροι του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε κάθε περίπτωση βέβαια κλιματίζονται. Η ισχύ για τα μελλοντικά αυτά συστήματα κλιματισμού, εάν ποτέ εγκατασταθούν, έρχεται από την ισχύ που υπάρχει για τους ανεμιστήρες των σειράγων, οι οποίοι συνήθως είναι κλειστοί. Τραβάνε πάρα πολύ ισχύ και θα έχουμε τουλάχιστον 500, 600, 700 κιλοβάτ διαθέσιμη ισχύ σε κάθε σταθμό για οποιοδήποτε κλιματιστικό σύστημα απαιτηθεί. Για την καινούργια γραμμή μετρό που μελετάμε στην Αθήνα, η οποία θα έχει αυτές τις πόρτες εκ των αποβάθρων, οπότε οι αποβάθρες είναι σαν ένα κλειστό, ας το πούμε, σαλόνι, εκεί πλέον τα θερμικά φορτία είναι πολύ μικρότερα, είναι 250-300 κιλοβάτ περίπου, οπότε εκεί σκεφτόμαστε την πιθανότητα να πάμε στον κλιματισμό, αλλά αυτό θα ακολουθήσει μελέτες κατά πόσο θα φέρει όντως παραπάνω κόσμο μέσα στο σύστημά μας αυτό, ώστε ενεργειακά να είναι βιώσιμο. Τέλος, μπορούμε να πάμε στα τρένα. Στα τρένα βάζουμε κλιματισμό, και αυτό διότι θεωρούμε ότι μέσα σε ένα τρένο, ένας επιβάτης μάλλον είναι περισσότερη ώρα στο τρένο από ότι είναι σε ένα σταθμό. Και βέβαια να πούμε ότι αυτό το αντικείμενο θα αναλυθεί σε λεπτομέρεια από τον συναδελφό μου αμέσως μετά από την τωρινή παρουσίαση. Και όλα τα συστήματα του αερισμού στο μετρό, των σειράγων και των σταθμών, έχουν λάβει υπόψη τους το ότι υπάρχουν τρένα τα οποία αποδίδουν ενέργεια κλιματισμού. Κλείνουμε λοιπόν λέγοντας ότι τα έργα του μετρό, αν και είναι πολύ ακριβά στην κατασκευή τους, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ το χιλιόμετρο, είναι σαφώς, αφορούν πράσινες μεταφορές, είναι πολύ πράσινες μεταφορές, θα τις λέγαμε. Στην Αθήνα προς το παρόν το δίκτυο στο μήκος που έχει καταναλώνει περίπου 230 γιγαβατόρες το χρόνο ενέργεια από τα συστήματα που λειτουργούν, εκ των οποίων 6
έχουν τη μερίδα του λέοντος στην κατανάλωση και για τα δύο πρώτα, που είναι η κίνηση των τρένων και ο αερισμός των σειράγων, παύλα κλιματισμός, είναι αυτά που μας απασχολούν περισσότερο, να μειώσουμε ακόμα την κατανάλωσή τους περισσότερο για να κερδίσουμε παραπάνω ενέργεια. Στους σταθμούς του μετρό, όπως είπαμε, δεν τους κλιματίζουμε για τους λόγους που προείπαμε και γιατί έχουν και μεγάλο λειτουργικό κόστος, αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Και τα τρένα έχουμε, όπως σας είπα, αποφασίσει να τα κλιματίζουμε και πάλι για λόγους που θα αναλυθούν σε λεπτομέρεια στην επόμενη παρουσίαση. Τέλος, για το κοντινό και το μακρινό μέλλον, έχουμε κάποιους περαιτέρω στόχους για να εξοικονομήσουμε περαιτέρω ενέργεια, πάντα όμως με κλιματιζόμενα τρένα. Εδώ να πούμε ότι το να φτιάξεις ένα παλιό τρένο που δεν είναι κλιματιζόμενο και να το κάνεις κλιματιζόμενο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Γι' αυτό όλα τα καινούργια τρένα που θα παίρνουμε, παρόλο που τώρα έχουμε, λειτουργούν 66 τρένα, των οποίων τα 49 είναι κλιματιζόμενα. Επίσης, η χρήση αυτών των υπερπυκνωτών στα καινούργια τρένα θα μας μειώσει περαιτέρω την ενέργεια. Στα καινούργια μαξοστάσια που φτιάχνουμε θα βάζουμε φωτοβολταϊκά πανέλα στις οροφές των κτηρίων για να βγάζουμε και από εκεί λίγο ρεύμα. Και τέλος, σε σχέση πάλι με τον κλιματισμό των σταθμών, είναι το τελευταίο bullet, ότι ψάχνουμε την πιθανότητα χρήσης της γεωθερμικής ενέργειας για να χρησιμοποιούμε την χαμηλότερη θερμοκρασία των υπογείων υδάτων για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν κλιματισμό χωρίς να έχουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που θα είχαμε αν χρησιμοποιούσαμε, όπως είναι το πλάνο μας, στους σταθμούς αερόψυκτους ψύκτες με την ενέργεια την οποία θα πετάμε έξω στην πόλη. Αυτό ολοκληρώνει αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεση της ερωτήσεων. Ερωτήσεις. Βλέπω την κυρία Γαλού και αμέσως μετά εσείς. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί μπορεί να μου πει ευκαιρία και δεν το κατάλαβα. Αν δεν κάνω λάθος, είπατε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνεται. Είπατε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται για την κίνηση των τρένων, σωστά. Και δεν παρατήρησα όταν δείξατε το τι προσπαθείτε να κάνετε για να μειώσετε την ενέργεια κάτω προς αυτό το τομέα. Έχετε κάνει κάποιες μελέτες, υπάρχει κάποιος τρόπος να μειωθεί αυτό το κομμάτι της ενέργειας για την κίνηση των τρένων, ή έχετε δει ότι κάθε κυβέρνηση συμφέρον, οπότε έχετε πάει σε να κοιτάξετε πώς μπορεί να μειώσετε την ενέργεια σε όλους τους τομείς. Προφανώς όλα τα μέτρα τα οποία παρουσιάσαμε για να μειώνεται η ενέργεια στα τρένα έχουν βγει μέσα από λεπτομερέστατες μελέτες. Κάθε ένα δηλαδή από αυτά τα επιμέρους μέτρα μελετάται πρώτα και αυτό δεν αφορά μόνο το μετρό της Αθήνας, είναι κάτι διεθνές όπου όλα τα μετρό προσπαθούν να κάνουν αυτή την προσπάθεια. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, αυτό που είπαμε με που τα μοτέρ γίνονται γεννήτριες και δίνουν πίσω το ρεύμα, αυτό είναι κάτι που πλέον έχει παγιωθεί σαν τεχνολογία και εφαρμόζεται παντού. Οι υπερπυκνωτές είναι μια νέα τεχνολογία η οποία κάθε χρόνο αυξάνει κατά 20% περίπου την δυνατότητα των υπερπυκνωτών να αποθηκεύουν ενέργεια. Οπότε αντίστοιχα προχωράμε και εμείς τις μελέτες μας έχοντας μια τέτοια καμπύλη στο μυαλό μας, ότι σε 5 χρόνια πού θα βρίσκεται αυτή η απόβαση των υπερπυκνωτών και άρα πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν επιμέρους μελέτες για κάθε ένα από τα αντικείμενα αυτά. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Τα μεγέθη είναι πολύ μεγάλα και κάποιος πρέπει να τα μελετήσει πριν κάνει οτιδήποτε και στο τέλος πολύ σημαντικό είναι το ότι η υλοποίησή τους, επειδή είναι εξοπλισμός μεγάλου μεγέθους όγκου και κόστους, πρέπει να μελετηθεί πάρα πολύ σωστά έτσι ώστε να γίνει μια και καλή και να μην πούμε αυτό το ξεχάσαμε, ας πούμε. Κάπως έτσι. Μια ακόμα ερώτηση. Έχετε καμία πρόβλεψη πότε η γραμμή 4 θα δοθεί στο κοινό, κάποια θα είναι έτοιμη? Το πότε θα δοθεί στο κοινό είναι αδύνατο να το πούμε. Μπορούμε να σας πούμε πότε θα ξεκινούσαμε. Εμείς είχαμε δηλώσει και είναι η αλήθεια ότι είμαστε σε θέση ανά πάσα στιγμή, εάν αύριο το κράτος βρει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, να ξεκινήσουμε το πρώτο κομμάτι της γραμμής 4 την επόμενη μέρα. Δηλαδή η διαδικασία της δημοπράτησης, η οποία θα πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο βέβαια, τουλάχιστον ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, είναι κάτι που μπορούμε να το ξεκινήσουμε ανά πάσα στιγμή. Άρα, εάν το κράτος βρει αύριο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, θα ξεκινήσουμε. Αυτό θα πάρει περίπου
ένα χρόνο τουλάχιστον η δημοπράτηση, 1,5 ίσως μαζί με την κατακύρωση αυτού του έργου. Από εκεί και πέρα θέλει γύρω στα 8,5 χρόνια, έχουν υπολογίσει, για να γίνει η κατασκευή του πρώτου κομματιού, που είναι από το... Είναι, το πρώτο κομμάτι είναι από το άλσος Βεϊκού, εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το Γουδί, εδώ, αυτό το γιού το μικρό. 14 σταθμοί, 12 χιλιόμετρα. Να συμπληρώσω κάτι, επειδή είχα μια ερώτηση πολύ κοντά σε αυτό που ρωτήθηκε τώρα. Για την ενέργεια ανάκτησης από την πέδηση, η μόνη τεχνολογία είναι αν υπάρχει άμεση ανάκτηση, δηλαδή κάποιο άλλο τρένο παίρνει την στιγμή αυτό που εγώ φρενάρω. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή υβριδική τεχνολογία όπως τα αυτοκίνητα, ότι το φυλάω κάπου και μετά μου το ξαναδίνει. Λέω, δεν υπάρχει υβριδική τεχνολογία όπως τα αυτοκίνητα, που την ενέργεια πέδηση την κρατάνε κάπου για λίγο και μετά την ξαναδίνουν. Υπάρχουν και έχουν δοκιμαστεί σε διάφορα μέτρα του κόσμου διάφορες διατάξεις. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος στη γραμμή απάνω, όχι στο τρένο, να έχει μεγάλες μπαταρίες και υπερπυκνωτές ή τρόπους με μηχανικούς τρόπους, με flywheel, σφόδιλους, που παίρνουν μηχανική ενέργεια και από αδράνεια να κινούνται ή και ηλεκτρολογικά. Αυτά έχουν εφαρμοστεί, θα έλεγα, περισσότερο πειραματικά σε διάφορα μετρό και έχει βρεθεί ότι οι υπερπυκνωτές που είναι πάνω στα τρένα είναι το ευκολότερο και το πιο αποδοτικός τρόπος για τα τρένα. Ακριβώς για το μέγεθός τους δεν είμαι σίγουρος να σας πω συγκεκριμένα, αλλά για ένα τραμ των 40 τόνων είναι γύρω στους 2,5 τόνους περίπου αυτοί οι υπερπυκνωτές. Αλλά όταν δίνουν, το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι η αύξηση του βάρους από 40 σε 42,5 είναι, αυξάνει την κατανάλωση κατά, ας πούμε, 5% περίπου, 6, πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό, αλλά ταυτόχρονα ο υπερπυκνωτής ο ίδιος, οι υπερπυκνωτές, μειώνουν κατά 25% ή 30% την κατανάλωση. Οπότε είναι πολύ σημαντική η συνολική κατανάλωση. Έχουν βγει λοιπόν διάφοροι τρόποι, αλλά ο πιο ας το πούμε αποδοτικός με βάση τη νέα τεχνολογία είναι αυτοί οι υπερπυκνωτές που ήδη σε κάποιες πόλεις, οι καινούργιες παραγγελίες τρένων, στο Λονδίνο για παράδειγμα, είναι με αυτούς τους υπερπυκνωτές. Αυτό έχει και μια άλλη διάσταση, το ότι έχει τη θερμική διάσταση, η οποία ενδιαφέρει και την άστρα, αν θέλετε, το γεγονός ότι όσο αποθηκεύεις την ενέργεια και την δίνεις πίσω σε άλλα τρένα, δεν γίνεται θερμότητα αυτή. Γιατί το management της θερμότητας, ας το πούμε, η διαχείριση της θερμότητας είναι ένα δύσκολο πράγμα σε σχέση με τους ανεμιστήρες και την αερισμό των σειράγων κλπ. Είχαμε μία ερώτηση από τον κύριο μπροστά μας. Γιατί στους σταθμούς τα ψηφτικά φορτία είναι τόσο ψηλά? Γιατί είναι τόσο υψηλά στους σταθμούς τα ψηφτικά φορτία, εφόσον οι σταθμοί είναι υπόγειοι? Ναι. Να πούμε, τα ψυκτικά φορτία είναι πάρα πολύ μεγάλα για έναν λόγο κυρίως, διότι όλη η κινητική ενέργεια που έχει ένα τρένο, όταν φρενάρει στον σταθμό, γίνεται θερμότητα, ή το 85% αυτού, το 15% περίπου είπαμε να γεννάτε. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Μπορώ να πω έτσι κάποια τυπικά μεγέθη. Ένα τρένο για να πάει από τον ένα σταθμό στον επόμενο δαπανάει, ας πούμε, 25 κιλοβατόρες ενέργεια περίπου. Και ας πάρει ένα λεπτό ή πόση ώρα κάνει να πάει και λιγότερο. Αυτή η ενέργεια λοιπόν, η οποία βγαίνει εκείνα τα δευτερόλεπτα, που μένει μέσα στο σταθμό ή μέσα στη σύραγγα. Και γι' αυτό τα συστήματα αερισμού σχεδιάζονται κατά το δυνατόν, ώστε αυτή να μην διαχέεται, αλλά να την πετάμε πάλι έξω κατά τρόπο την. Από εκεί και πέρα, άλλα φορτία είναι από το φωτισμό, όπου τα φωτιστικά LED θα μειώσουν περαιτέρω και αυτή την, γιατί είναι πιο ψυχρά, και αυτή την, ας το πούμε, παραγωγή ενέργειας, ο κόσμος και αυτός οπωσδήποτε, αλλά το μεγάλο νούμερο είναι αυτό που σας είπα. Από εκεί βγαίνει το πολύ μεγάλο, ο πολύ μεγάλος, ας πούμε, αυτή η μεγάλη φόρτιση. Και το θέμα είναι ότι καταναλώνουμε ενέργεια και ψύχουμε το σταθμό. Ωραία, έρχεται όμως το επόμενο τρένο και το διασπείρει αυτό και φεύγει. Και είμαστε πάλι στο μηδέν. Και έτσι αυτό σαν μέσος όρος τελικά οδηγεί σε αυτά τα νούμερα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Νομίζω ότι είχαμε και μία ερώτηση από τον κύριο Δαλαβούρα. Λοιπόν, εγώ ήθελα
προσθέτες ερωτήσεις, αλλά να τις πω γρήγορα. Σχετικώς με τα φωτοβολταϊκά LED στους καινούργιους σταθμούς, στατικά δεν παίρνουν οι υπόλοιποι τα φωτοβολταϊκά, να υποθέσω. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι για τον αερισμό. Μας είπατε ότι οι πρώτοι σταθμοί έχουν μηχανικό αερισμό. Η δεύτερη γενιά δεν έχουν. Σε περίπτωση καπνού, τι γίνεται? Οι άλλοι κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά που είπατε. Τέλος, οι σειρμοί νομίζω είναι υποχρεωτικός με νόμο να είναι κλιματιζόμενοι, γιατί το επιβάλλει κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι στη διακριτική ευκαιρία των κρατών μελών για αν θα έχει ο σειρμός πατά κλιματισμό. Και τέλος, με το μετασχηματισμό του ρεύματος φρεναρίσματος με ηλεκτρονικά μέσα, να το δίνουμε σε άλλες κατανόησεις που υφίσταται το τρένο, το φωτισμό, το κλιματισμό, το ξέρω εγώ κάτι άλλο, που τα ηλεκτρονικά δεν είναι πιο μεγάλο βάρος για το κόστος αυτά. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Τα φωτοβολταϊκά λοιπόν στα αμαξοστάσια είναι το ότι ό,τι καινούριο αμαξοστάσιο, δεν πάει σωστά, δεν πάνε στους σταθμούς καταρχήν τα φωτοβολταϊκά, γιατί σταθμοί είναι υπόγειοι προφανώς, είναι στα αμαξοστάσια τα οποία είναι πολλά στρέμματα, ας το πούμε, και τα κτίρια είναι πολύ μεγάλα, εκεί πέρα. Νομίζω ότι θα μπορούσαν στις περισσότερες περιπτώσεις να εγκατασταθούν και στα υφιστάμενα αμαξοστάσια, απλώς δεν έχουμε πάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε στην κατεύθυνση του ότι αν χτίσουμε κάτι καινούριο, δηλαδή σχεδιάζουμε τώρα κάποια καινούρια, αυτά τα σχεδιάζουμε από την αρχή να πάρουν και τα στατικά φορτία και ό,τι άλλο χρειάζεται, τις προβλέψεις για τις οδεύσεις των καλωδιώσεων κλπ. Δεν υπάρχει όμως κάποιος ιδιαίτερος λόγος γιατί να μην μπορούσε να γίνει αυτό σε κάποια τουλάχιστον από τα υφιστάμενα κτίρια. Αν κάποιο κτίριο δηλαδή είναι με αποσκυρώδεμα, προφανώς δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το δεύτερο ερώτημα ήταν για τον βεβαιασμένο αερισμό και τον καπνό. Okay. Το αρχικό κομμάτι του μετρό, βλέποντας αυτό εδώ, είχε ανεμιστήρες στον ένα σταθμό, στον άλλο σταθμό και στη μέση. Όπου παρέχοντο 100 κυβικά αέρα το δευτερόλεπτο από αυτόν τον σταθμό, πηγαίνανε 40 προς τα εδώ και 40 προς τα εδώ και 20 μέσα στο σταθμό, τα οποία έβγαιναν από άλλο σύστημα του σταθμού, και αυτό το ενδιάμεσο απήγε 80 κυβικά το δευτερόλεπτο. Αυτό είχε το αρνητικό κατά τρόπο την ότι πάντα ο αέρας πήγαινε από τους σταθμούς προς το ενδιάμεσο φρέα, που σε περίπτωση ανάγκης πήγαινε και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Έκανε δηλαδή συνέχεια αυτή την κίνηση από εδώ και αυτή την κίνηση από εκεί. Στους καινούριους σταθμούς έχουμε 2-2 ανεμιστήρες από 80 ή 100 κυβικά, άρα 4 ανεμιστήρες των 80 ή 100 κυβικών σε κάθε σταθμό. Οπότε σε περίπτωση φωτιάς, αυτό που γίνεται είναι ότι αυτό εδώ κλείνει με ένα ντάμπερ, με ένα διάφραγμα, και οι μεν ανεμιστήρες μπαίνουν σε παροχή, οι δε σε απαγωγή. Ή ανάποδα, αυτοί σε παροχή και αυτοί σε απαγωγή. Και έτσι μπορούμε να στρέψουμε τον καπνό εκεί που θέλουμε, έτσι ώστε οι επιβάτες να φύγουν προς την άλλη κατεύθυνση. Και αυτό που γίνεται είναι ότι η πληροφορία που πρέπει να δίνεται από τον οδηγό του τρένου είναι ότι αν έχουμε, ας πούμε, ένα τρένο εδώ, να μας πει πού είναι η φωτιά, να πει δηλαδή στο κέντρο ελέγχου πού είναι η φωτιά. Η φωτιά είναι στην δεξιά πλευρά ή στην μπρος πλευρά ή στην πίσω πλευρά. Και με αυτή την πληροφορία το κέντρο ελέγχου επιλέγει ένα προγραμματισμένο σενάριο που βρίσκεται σε κάποιον υπολογιστή, ο οποίος ενεργοποιεί το βέλτιστο συνδυασμό των ανεμιστήρων δεξιά και αριστερά, ώστε να απάγει τον καπνό. Αυτό είναι και καλύτερο από το πρώτο σύστημα που ήταν μίας κατεύθυνσης, ας το πούμε εδώ. Μπορεί να πάει είτε έτσι είτε έτσι ο καπνός. Okay. Έχουν και η δεύτερη γενιά ανεμιστήρες. Όχι, έχουν αυτούς τους μεγάλους ανεμιστήρες, οι οποίοι όμως δεν λειτουργούν. Και γι' αυτό αυτοί είναι, εφόσον δεν λειτουργούν ενώ σε κανονικές συνθήκες, αυτοί παρέχουν τη δυνατότητα να μπει κλιματισμός, γιατί αυτά τα 130-150 κιλοβάτ του κάθε ανεμιστήρα, επί 4 ανεμιστήρες, δίνουν την επάρκεια ισχύως αν θέλουμε να βάλουμε κλιματισμό, και φυσικά αν πιάσει φωτιά θα σβήσει ο κλιματισμός για να πάγουμε τον καπνό. Αυτό ήταν το δεύτερο ερώτημα. Το τρίτο ερώτημα, μπορείτε να μου το θυμίσετε, γιατί... Τα ηλεκτρονικά κλιματισμός, άμεσα να καταναλώσει την επένδυση, άμεσης καταναλώσεις. Να γίνει ηλεκτρονικά, να γίνει φωτισμός. Ναι. Κλιματισμός. Αυτό έχει δοκιμαστεί σε κάποια συστήματα και μάλιστα και όχι μόνο μεταξύ τρένων, αλλά μπορεί να είναι και μεταξύ, ας πούμε, του δικτύου του τραμ και του δικτύου του μετρό. Όσο περισσότερες τέτοιες παροχές έχεις, τόσο μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα όλη αυτή την κατάσταση. Βέβαια, αυτό, επειδή τα φορτία των τρένων είναι κατά τρόπο την χρονικά περασμένα. Δηλαδή, όταν ένα τρένο φρενάρει για, ας πούμε, 10 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, εκεί έχεις ένα πικ από ρεύμα.
μετά δεν έχεις τίποτα. Οπότε αυτό προφανώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλα συστήματα, παρά μόνο αν γίνουν οι υποδομές σε μπαταρίες κλπ. Κλπ. Που οι μπαταρίες πάλι έχουν ένα περιβαλλοντικό θέμα. Οπότε δεν είναι τελείως ξεκάθαρο αυτό, και αυτό και διεθνώς έχουν διερευνηθεί τέτοιες εναλλακτικές, αλλά δεν έχουν καταλήξει να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Ήταν και ένα τέταρτο ερώτημα. Για τον υποχρεωτικό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι υποχρεωτικός, γιατί ας πούμε στην Σουηδία δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάζει κλιματισμό στους σεισμούς ή στη Δανία. Υπάρχει κανονισμός στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να διοδοτηθούν χρειάζεται να είναι κλιματιζόμενοι. Δεν είχε η πρώτη φάση του κλιματισμού, η πρώτη φάση του μετρό δεν είχε κλιματισμό γιατί είχε δημοπρατηθεί, όχι εκτελεστεί, πριν την οδηγία. Και γι' αυτό στη δεύτερη φάση Να σας πω την αλήθεια, εμείς πήγαμε στον κλιματισμό επειδή πιστεύαμε, των τρένων, επειδή πιστεύαμε ότι πρέπει να γίνει. Μάλιστα, στα τρένα που πήραμε, που ήρθαν στην Αθήνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή το 2004, ήταν η πρώτη φάση των επεκτάσεων. Σε αυτά τα τρένα, είχαμε προβλέψει κλιματισμό μόνο σε 7 τρένα που πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Γιατί εκεί έχει αυξημένα θερμικά φορτία λόγω του ήλιου. Το υπόλοιπο είναι όλο υπόγειο, εκεί δεν είχε τόσο πολλά. Αλλά εκ των υστέρων, αμέσως μόλις τα πήραμε, ξεκινήσαμε τη διαδικασία για να βάλουμε κλιματισμό και σε αυτά τα τρένα, σαν πρόσθετο κομμάτι. Βέβαια, είχαμε τις προβλέψεις πάνω στα τρένα, οπότε κάποιος έπρεπε να βάλει τις κασέτες, ας το πούμε, των κλιματιστικών και να προχωρήσει. Για να πάει κάποιος σε ένα τρένο το οποίο δεν έχει μελετηθεί να πάρει κλιματισμό και να πάει να του βάλει κλιματιστικά, αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία, διότι αλλάζει πάρα πολλά πράγματα από τα κέντρα βάρους του τρένου, οι οδεύσεις των διαφόρων σωληνώσεων και αεραγωγών και καλωδίων κλπ. Κλπ. Και το κυριότερο απ' όλα, το ότι αλλάζει η στατική επάρκεια και η στρεπτική επάρκεια του φέροντος οργανισμού των βαγονιών, γιατί θα πρέπει να κόψεις κάποια σίδερα για να βάλεις το κλιματιστικό. Και όλα αυτά είναι δύσκολα πράγματα τα οποία πρέπει να ξαναπιστοποιηθεί το τρένο ότι είναι ασφαλές για να προχωρήσει κλπ. Γι' αυτό την πρώτη σειρά των τρένων που έχουμε θα την αφήσουμε όπως είναι, μέχρι να φύγει σιγά σιγά από τη λειτουργία μετά από κάποια χρόνια. Και φυσικά τα καινούργια τρένα θα έχουν όλα κλιματισμό. Το 22% που είπατε του μετρό είναι κοντά στον ευρωπαϊκό των τρένων, ήτανε. 22% του κόσμου το χρησιμοποιεί. Είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ή είμαστε πίσω? Δεν τη γνωρίζω την απάντηση σε αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι κάθε πόλη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και έχει να κάνει και με το πώς η πόλη διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, όταν στο Λονδίνο βάζεις τα αυτοκίνητα να πληρώνουν λεφτά όταν μπαίνουν μέσα στην πόλη, ό,τι και να κάνουν, αυτό είναι ένα αποτρεπτικό μέτρο για να πάρει κάποιος το τρένο, ας το πούμε. Δηλαδή είναι και πώς διαχειρίζεται η πολιτεία αυτό το πράγμα, και γι' αυτό τα νούμερα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα, πολύ μικρότερα κλπ. Κύριε Λεωτσάκο, μία ερώτηση. Εντάξει, θα δεχτούμε μία ερώτηση και θα παρακαλέσω τις υπόλοιπες. Σας ακούμε. Κύριε Λεωτσάκο, το μετρό δεν διαθέτει καταγραφικό ποιότητας του αέρα και της ροής του αέρα. Όταν γίνεται μια διαδήλωση στο Σύνταγμα, δεν μπορεί ούτε να περάσει κανείς από αυτό το μετρό ούτε για ένα μετρόλεπτο. Γιατί δεν αξιοποιείται το μετρό με συστήματα καταγραφής και ποιότητας του αέρα ή με φίλτρα ή προστατικά για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, ακόμα και για το Σύνταγμα, ακόμη και έτσι σύστημα. Για να κάνω ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την ερώτησή σας, να σας πω ότι όταν γίνονται διαδηλώσεις στο Σύνταγμα και πέφτουν τα δακρυγόνα, αυτά εισδροφούνται από τα συστήματα του αερισμού του σταθμού και πηγαίνουν στο κέντρο ελέγχου που είναι στο σταθμό Σύνταγμα, και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα εκεί είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν το μετρό, και στον αέρα του δωματίου υπάρχουν δακρυγόνα, το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο. Τα δακρυγόνα τώρα είναι μία ιστορία άλλη, οι διαδηλώσεις που είπατε, και η ποιότητα του αέρα μέσα στις σύραγγες και στο μετρό είναι κάτι άλλο. Να πούμε ότι με το χρόνο υπάρχουν διάφοροι ρήποι οι οποίοι δημιουργούνται από την τριβή των φρένων και από την τριβή των τροχιών με τους τροχούς των τρένων, και είναι κάποιοι ρήποι οι οποίοι υπάρχουν μέσα στις σύραγγες.
εάν η εταιρεία λειτουργίας πλένει, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο, με ειδικά πιεστικά συστήματα τις σύραγγες και τις καθαρίζει κάθε χρονικά διαστήματα, ταυτά χρονικά διαστήματα, ο αέρας που είναι μέσα στο μετρό, που είναι στην ουσία ο αέρας που αναπνέουν αυτοί οι 870.000 επιβάτες τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αύριο θα είναι και περισσότεροι, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ή κάποια ιδιαίτερα αρνητικά χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια, με όλες τις δυσκολίες σε οτιδήποτε, αυτή η συντήρηση έχει ίσως πέσει μισό κλικ, ένα κλικ παρακάτω. Τώρα, από εκεί και πέρα, η καταγραφή, το να υπάρχουν κάποια καταγραφικά, δεν είμαι βέβαιος αν η εταιρεία λειτουργίας έχει κάποια συγκεκριμένα ή όχι, αλλά ανά πάσα στιγμή όταν κάνει αυτή τη δουλειά, υπάρχουν συνεργαζόμενα εργαστήρια με τα οποία έρχονται και πολύ γρήγορα μπορούν να κάνουν αυτή την ανάλυση, να πάρουν δηλαδή τα δείγματά τους από διάφορα σημεία και να πούνε σήμερα είναι έτσι και έτσι και έτσι η ρήπη, χθες ήταν έτσι και έτσι και έτσι, και να έχουν μια πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει. Είναι ένα διαχειρίσιμο πρόβλημα όμως αυτό, διότι οι σύραγγες είναι σχετικά καινούργιες, δεν είναι 150 ετών, ας το πούμε όπως είναι στο Λονδίνο, για παράδειγμα, και άρα είναι πιο εύκολο, πιο προσβάσιμες να καθαρίζονται και να υπάρχει αυτή η σωστή διαχείρισή τους. Οπότε να ευχαριστήσουμε.